Στα παλαιότερα χρόνια ήθιστο το μυστήριο να γίνεται στο σπίτι, στο κέντρο της σάλας, και για λόγους περιορισμού των εξόδων, αλλά ήταν και μια τακτική που επιβαλόταν επί τουρκοκρατίας και σε εμπόλεμες περιόδους. Καθ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου, οι στενοί συγγενείς του γαμπρού φρόντιζαν να έχουν τα δάχτυλά τους πλεγμένα για να αποφύγει ο γαμπρός το δέσιμο και έτσι να μπορεί να εκτελέσει τα συζυγικά του καθήκοντα. Η μητέρα είχε φροντίσει από πριν να βάλει στη τσέπη του ένα σακουλάκι με ένα ψαλιδάκι για τη γλωσσοφαγιά και ένα δίχτυ με σταυρούς για το κακό μάτι. Ο κουμπάρος θα αλλάξει τα στέφανα τρεις φορές, το ίδιο θα κάνει και με τις βέρες. Αν επρόκειτο για δεύτερο γάμο, τα στέφανα έμπαιναν όχι στο κεφάλι, αλλά στο νόμο. Μετά το πέρας του μυστηρίου, όλοι φιλούν το ζευγάρι και τα στέφανα και ο παπάς μοιράζει τις αμυγδαλόψυχες. Γίνεται το κέρασμα του κόσμου και οι παιχνιδιάτορες ετοιμάζονται για παραδοσιακούς χαρούμενους σκοπούς μέχρι το χάραμα που οι εναπομείναντες γύρω από το ζευγάρι θα τραγουδήσουν το «Μέρα μέρωσε, τώρα η αυγή χαράζει».
συγγνώμη, αλλά... Thank you.
Για τρεις μέρες το ζευγάρι δεν έβγαινε από το σπίτι για να αποφύγει το κακό μάτι, ενώ για 40 μέρες δεν πήγαινε ούτε σε κηδεία, ούτε σε άλλο γάμο για να μην ακούσουν ξανά τα λόγια του μυστηρίου.